άλλο ένα όμορφο πρωινό στο Plymouth City. Εντάξει, σήμερα έχει λίγη ομίχλη. Δεν βλέπω τίποτα. Τι είναι αυτό? Μοιάζει με τον κόσμο των πειρατών της Playmobil. Συγγνώμη, μπορεί κάποιος να μας πάει στο Plymouth City? Μα, ποιος είναι αυτός? Έτοιμος! Τα έχω κρύψει όλα! Εσύ? Κι εγώ είμαι έτοιμη. Ελπίζω τα παιδιά να βρουν και αυτά όλα τα σημειώματα. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Φυσικά, τα παιδιά είναι έξυπνα. Εκτός αυτού, πρόκειται για ένα κυνήγι θησαυρού, όπου όλοι πρέπει να ψάξουν από λίγο. Α, όλα καλά. Είμαστε στην πειρατική παιδική χαρά του Plymouth City. Αχα! Γιες από την κουκέτα, ναύτη Λίλη! Ετοιμάσου για μάχη! Σήμερα θα αρπάξουμε αυτό το ρομπότ. Τι έφαγες για πρωινό? Και αυτό το ρομπότ ονομάζεται Ρόμπερτ. Ακριβώς αυτό. Όπως και να έχει, αυτά τα παιδιά έχουν γενέθλια και παίζουν ένα κυνήγι θησαυρού στην παιδική χαρά. Τα παιδιά ψάχνουν να βρουν τα σημειώματα και οι γονείς ετοιμάζουν το πικνίκ των γενεθλίων. Οκ. Και εσύ θέλεις να εμφανιστείς σαν πειρατής και να κάνεις μαγικά κόλπα? Όχι. Τα παιδιά θα βρίσκονται πάνω στο πειρατικό καράβι. Θα τα τρομάξω τόσο πολύ που θα τρέξουν να κρυφτούν. Αλλά το ρομπότ δεν είναι και τόσο γρήγορο. Οπότε θα το αρπάξω και μέχρι τα παιδιά να φτάσουν στους γονείς τους, εμείς θα έχουμε ήδη εξαφανιστεί. Άντε να δούμε. Λοιπόν, εκεί είναι το πρώτο σημείωμα. Εμπρός λοιπόν, πειρατές μου. Για να δούμε. Αυτός είναι ένας χάρτης θησαυρού. Κολυμπάει στο νερό χωρίς να είναι ψάρι. Στην πλάτη του θα βρείτε το επόμενο σημείωμα. Είναι στη φάλαινα. Με μια πρώτη ματιά θα μπορούσα να πω ότι οι φάλαινες είναι ψάρια. Αλλά ανήκουν στα θηλαστικά της θάλασσας. Αναπνέουν όπως οι άνθρωποι με πνεύμονες. Αντίθετα, τα ψάρια αναπνέουν με βράχια. Εκτός αυτού, οι φάλαινες δεν γεννούν αυγά όπως τα ψάρια, αλλά φέρνουν τα μικρά τους στη ζωή. Σούπερ αναρρίχηση! Αυτοί παίζουν το κυνήγι του θησαυρού! Να τους ρωτήσουμε αν μπορούμε να παίξουμε κι εμείς! Όχι, είσαι τρελός! Είμαι πως θέλεις να μπλέξεις με αυτούς τους κουφιοκέφαλους! Μα γιατί όχι? Επειδή δεν είναι καθόλου cool! Και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε παρτίδες με παιδιά που δεν είναι cool! Κατάλαβες, μήπως είσαι και εσύ κουφιοκέφαλος? Βρήκα κάτι. Εδώ γράφει στουξωτικού. Για κοίτα πόσο διασκεδάζουν αυτοί. Μήπως πρέπει κι εμείς? Σιγά τη διασκέδαση. Να δεις πώς θα είναι αν βρούμε εμείς το θησαυρό πριν από αυτούς. Είμαι βέβαιος ότι ο θησαυρός είναι κρυμμένο στο πειρατικό καράβι. Μα βέβαια, πού αλλού. Εμπρός λοιπόν, ας τον πάρουμε. Λοιπόν, φοβάμαι ότι ο Ντάρον έχει αυτή τη φορά δίκιο. Ο θησαυρός θα μπορούσε πράγματι να είναι κρυμμένο στο πειρατικό καράβι. Λοιπόν, είναι τόσο βαρετό. Αυτό είναι διασκεδαστικό! Ναι, ήταν τέλεια! Ευχαριστώ πολύ, Ρόμπερτ. Παρακαλώ πολύ, μία. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα ακόμη σημείωμα. Διάβασέ το! Αλλά εδώ είναι σκοτεινά. Μη κρυγιάζεις και συνέχισε να ψάχνεις. Μα τι τους έχει τρομάξει τόσο πολύ? Μάλλον τρόμαξαν από τον εαυτό τους. Ποιος ή τι είναι αυτό? Παιδιά, νομίζω ότι βρήκα κάτι. Ναι, βρήκαμε το θησαυρό. Λοιπόν, οι φίλοι ήταν τυχεροί, ιδίως ο Ρόμπερτ.
Αλλά το ότι ο Έντι έχει τρομάξει από την Μπρίτζετ και τους χαζούλιδες, αυτό το βρίσκω εντελώς αστείο. Γεμάτη με ζάχαρη και λίπος. Δεν είναι καθόλου υγιεινή. Ναι, αλλά είναι νόστιμη. Στα γενέθλια μπορεί να κάνει κανείς μια εξαίρεση. Είναι εντάξει, Ρόπερτ. Οκ, θα το αποθηκεύσω αυτό στη βάση δεδομένων μου. Τα γενέθλια είναι μια εξαίρεση στην υγιεινή διατροφή. Ναι, αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Ο Ρόπερτ πρέπει να δουλέψει λίγο ακόμη τις πλακέτες τους. Για το λόγο αυτό, θα σας το πω αυτό σήμερα. Γεια, ως την επόμενη εβδομάδα και μην ξεχνάτε τα like. Καλύτερα να μην ρωτήσεις. Καλύτερα να μην ρωτήσεις.